Λοιπόν, έχουμε έκτακτη είδηση. Ναι. Από ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται. Α. Επειδή είχε αγωνία, ποιο θα κατέβει υποψήφιο. Έχουμε τα ονόματα. Ο άνθρωπο εδώ έχει το όνομα, το καινούργιο, το φρέσκο. Κύριε Ατζολέτο, σα ακούμε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον. Λοιπόν, είχαμε πει και χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων πως η κυρία Χτσιόγλου πηγαίνει προς Τετάρτη για την ανακοίνωση της υποψηφιότητά της. Αυτό θα γίνει λοιπόν. Ε, από ό,τι πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο επίσημα θα γίνει μια εκδήλωση, θα μάθουμε αργότερα το χώρο ε, που θα γίνει αυτό, όπου αύριο η κυρία Χτσιόγλου θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά της. Δεν θα είναι στο Ζάπιο. <laughs> ναι. Γιατί γελάς Αντώνη Θα το δούμε θα Το, ε, το όχι, έχει... είναι συνυφασμένο με μεγάλα γεγονότα Εντάξει, εντάξει, ε, Τώρα το, το, κρατάω και αυτό ε, Σίγουρα θα δώσει ένα στίγμα Για την υποψηφιότητά της Πάντως το το, 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 πολιτικό στίγμα Την πλατφόρμα της Για να σου το πω αλλιώς Θα την παρουσιάσει το Σάββατο στην Κεντρική Έχουμε τον επιτροπή. έναν, ναι. έναν επισήμω. Ναι. Περιμένουμε και του υπόλοιπου. Ναι, ο άλλο εκτό απρόπτου θα είναι ο Νίκο Παπά, του οποίου η υποψηφιότητα έχει κλειδώσει. Και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώ θα γίνει με τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, που ακόμα μένουμε στο ότι είναι πιθανή η υποψηφιότητά του, αλλά και με τον κύριο Παύλο Πολάκη. Ωραία.